Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε guide στο GTA Online, στο οποίο θα σας δείξω όλα τα expansions που μπήκαν στα παλιά businesses, πόσα λεφτά βγάζετε από αυτά και αν αξίζει να ασχοληθείτε. Έχω πολύ καιρό να βγάλω guide, επειδή είχα κάνει guide για όλο το content που υπήρχε στο GTA Online και δεν είχα κάτι άλλο για να καλύψω. Όμως τώρα με το Criminal Enterprises DLC που βγήκε την προηγούμενη Τρίτη, έφτασε η ώρα να σας προσφέρω και πάλι τις υπηρεσίες μου, μιας και κανένας άλλος στην Ελλάδα δεν έχει την όρεξη να το κάνει και έχει μπει πολύ νέο content μέσα στο παιχνίδι, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με τις biker businesses. Το cocaine, weed, counterfeit, forgery και meth δεν έχουν κάτι καινούριο, αλλά το clubhouse, που είναι το κεντρικό κτίριο της επιχείρησης, έχει τρεις νέους τρόπους για να βγάλεις λεφτά. Ο πρώτος είναι το bar, όπου μπορείτε να κάνετε resupply για να κλέψετε προμήθειες για το clubhouse, έτσι ώστε να έχετε αρκετούς πελάτες που θα έρχονται για να πίνουν τα προϊόντα σας. Αυτό θα σας προσφέρει 25.000 δολάρια κάθε μία ώρα στο safe που υπάρχει στο γραφείο σας και μπορείτε να πάρετε τα λεφτά από αυτό το safe όποτε επιθυμείτε. Τα resupply missions είναι όπως τα φαντάζεστε, δηλαδή πάτε, κλέβετε ένα αργό φορτηγάκι που έχει μέσα τις προμήθειες και το επιστρέφετε πίσω στο clubhouse για να ολοκληρωθεί το mission. Υπάρχει ένα mission που μπορεί να σας τύχει στο Paleto Bay και άμα σας τύχει αυτό το mission, αλλάξετε session και ξαναξεκινήστε το resupply, επειδή όταν θα πάτε εκεί, όπως σε κάθε mission, μόλις πάρετε το φορτηγάκι θα έχετε μηχανές με NPCs που θα σας πυροβολάνε και μέχρι να φτάσετε στην πόλη θα σας έχουν μειώσει τελείως τα supplies, εκτός και αν είστε πολύ γρήγοροι και τους πυροβολάτε, κάτι που είναι πολύ δύσκολο γιατί παράλληλα οδηγάτε και το φορτηγάκι, οπότε σίγουρα κάποιο NPC θα σας ξεφύγει και θα σας μειώσει το HP των supplies. Οπότε, άμα σας βγάλετε το mission στο Paleto Bay, αλλάξτε session. Πέρα από αυτό το mission, γενικά τα resupply είναι εύκολα. Δεν θα σας πάρει έτσι χιλιάς πάνω από 3-4 λεπτά για να ολοκληρώσετε αυτό το mission. Οπότε, δεν είναι και τόσο φοβερό θέμα το αν θα το κάνετε ή όχι. Από εκεί και πέρα, ο δεύτερος τρόπος για να βγάλετε λεφτά από το clubhouse είναι τα δύο νέα MC contracts με το όνομα Hit the Roof και Life and Death Bikes. Αυτά είναι κανονικά missions που μπορείτε να ξεκινήσετε από το clubhouse και μόλις τα τερματίσετε θα βγάλετε κάποια χρήματα. Αυτά τα δύο, τα οποία φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο priority σε σχέση με τα παλιά contracts, πρέπει να είναι και πιο εύκολο να τα κάνεις, οπότε αν δεν τα έχετε παίξει είναι καλό να τα δοκιμάσετε αυτό και για μια φορά για να δείτε το νέο content. Τρίτον, εάν έχετε ένα custom bike shop στο clubhouse, θα σας παίρνει τυχαία ο mechanic και θα σας λέει ότι έχει μια μηχανή που πρέπει να παραδώσει σε έναν πελάτη. Θα πρέπει να φτιάξετε τη μηχανή με τα parts που σας έχει ζητήσει ο πελάτης και να την πάρετε σε αυτόν χωρίς να τρακάρετε για να πάρετε το full reward που είναι 50.000 δολάρια. Βέβαια, από τα 50.000 δολάρια δίνετε τα 10 για να γίνει μεταφορά της μηχανής, επομένως το καθαρό κέρδος που θα βγάλετε από αυτό το mission είναι 40.000 δολάρια. Τώρα προχωράμε στο CEO Warehouse, όπου μπορείτε πλέον να παραγγείλετε crates από αυτό το NPC που βλέπετε στην οθόνη σας. Μπαίνετε μέσα στην αποθήκη και το βρίσκετε και για να παραγγείλετε crates πρέπει να δώσετε 7.500 δολάρια. Ο αριθμός των crates που θα σας φέρει το NPC είναι τυχαίος. Μπορεί να είναι 1, 2 ή 3 crates και πολύ σπάνια μπορεί να σας φέρει και κάποιο special item όπως το Golden Minigun. Μπορείτε να παραγγείλετε crates κάθε 48 λεπτά, που σημαίνει πως αν έχετε 5 μεγάλα warehouses, μπορείτε να πηγαίνετε σε κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά και να παραγγέλνετε crates. Αυτός δεν είναι ο καλύτερος τρόπος γιατί μπορεί να χαλάσετε περισσότερα λεφτά από ό,τι χρειάζεται για τα crates, εάν σας φέρνει ένα ή δύο, μιας και είναι φθηνότερα εάν τα κάνετε source μόνοι σας, και επίσης είναι πολύ πιο αργή η διαδικασία από το να πάτε να τα μαζέψετε μόνοι σας. Μέσα από αυτά τα crates θα μπορείτε να πάρετε στο CEO office σας και να πουλήσετε mixed goods. Αυτά θα σας δώσουν 50.000 δολάρια άμα ολοκληρώσετε το sale mission και μπορείτε να τα πουλάτε και αυτά κάθε 48 λεπτά. Οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτός δεν είναι ο νέος καλύτερος τρόπος για να βγάζετε χρήματα με το CEO, αλλά μπορείτε άμα δεν κάνετε καθόλου CEO crates να παραγγέλνετε που και που crates από το NPC και μετά από πολύ καιρό ίσως να έχετε μαζέψει αρκετά για να βγάλετε κάποια έξτρα χρήματα, ειδικά εάν έχει double cash και RP στα crates και εάν προσθέσουμε μέσα σε αυτά και τα mixed goods που μπορείτε να πουλάτε όταν κάνετε order crates. Εάν όμως θέλετε να βγάλετε πολλά χρήματα, ο κλασικός τρόπος δηλαδή να κάνετε source crates και να γεμίζετε τις αποθήκες είναι η καλύτερη και πιο γρήγορη λύση ακόμη και σήμερα για το CEO.
Τώρα έφτασε η ώρα για το nightclub. Εδώ έχουμε αρκετά νέα πράγματα. Αρχικά μπορείτε πλέον να μαζεύετε goods για το nightclub καλώντας τον Johan, ο οποίος σας δίνει ένα mission όπου πρέπει να πάτε να κλέψετε τα goods και να τα πάτε στο nightclub. Αυτά τα missions έχουν 20 λεπτά cooldown μέχρι να μπορείτε να τα ξανακάνετε, οπότε άμα περιμένατε ότι θα μπορείτε να grindάρετε συνέχεια μέχρι να γεμίσει το nightclub, ατυχήσατε. Αλλά σκεφτείτε ότι παλιά δεν είχαμε κανένα τρόπο για να κάνουμε resupply στο nightclub εκτός από τα business battles. Επομένως είναι μια καλή προσθήκη στο παιχνίδι. Επίσης, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο τον Tony και να ξεκινήσετε κατευθείαν πλέον ένα νέο popularity mission. Αυτό είναι νέα missions, δεν είναι όπως τα παλιά missions που έπρεπε να οδηγάς ένα blip και να παίζεις μουσική, να κολλάς poster σε τείχους από εδώ και από εκεί. Οπότε μπορείτε κατευθείαν να πάρετε τηλέφωνο χωρίς να πάρετε στο nightclub, να ξεκινήσετε ένα νέο popularity mission. Και από προσωπική εμπειρία έχω παίξει δύο από αυτά και είναι πάρα πολύ ευχάριστα, σε κάνουν όντως να νιώθεις ότι βοηθάς το popularity με πιο σημαντικούς τρόπους από ό,τι παλιά, και αυτά τα missions δεν είναι και πολύ δύσκολο να τα κάνεις, οπότε είναι και αυτό ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης, όταν είστε μέσα στο nightclub και έχετε σχετικά υψηλό popularity, θα σας βγάλει αυτό το μπλε icon, που σημαίνει πως πρέπει να βγάλετε ένα NPC από το μαγαζί επειδή δημιουργεί προβλήματα, έχει μεθύσει, δεν συμπεριφέρεται σωστά ή οτιδήποτε άλλο. Μπορείτε να το βγάλετε με το καλό ή με το κακό. Στο βίντεο που βλέπετε, εμένα μου έτυχε ο κακός τρόπος, απλά το πετάξαμε έξω γιατί δημιουργούσε προβλήματα. Αλλά υπάρχουν και άλλες φορές που μπορείτε να το μεταφέρετε στο νοσοκομείο, θα πάρετε και λίγα λεφτά και φυσικά θα ανέβετε από popularity του nightclub και έτσι θα μπουν περισσότερα χρήματα στο safe που έχετε στο office σας. Δεν είναι ένας φοβερός τρόπος, αλλά είναι και αυτό κάτι καλό για να βγάλετε κάποια έξτρα χρήματα. Τέλος, έχουμε το παλιό καλό bunker. Σε αυτό υπάρχουν δύο νέες προσθήκες. Η πρώτη είναι τα research missions που μπορείτε να κάνετε κατευθείαν καλώντας τον Agent 14 πλέον, και αυτά τα missions θα σας βάλουν να κλέψετε εξοπλισμό και να τον πάρετε στους τεχνικούς σας στο bunker. Αυτό θα επιταχύνει κατά πολύ το research και θα μπορείτε να ξεκλειδώσετε πιο γρήγορα τα πράγματα που είναι σε αυτό. Πολύ σημαντικό για νέους παίκτες εάν θέλουν να ξεκλειδώσουν τα explosive rounds και τα missiles για την Oppressor MK1. Αλλά να έχετε στο νου σας πως η σειρά που τα ξεκλειδώνετε είναι τυχαία και έχει 50 items εκεί μέσα, που τα περισσότερα εν έτη 2022 είναι άχρηστα πλέον. Επίσης, εάν είστε παλιός παίκτης και έχετε κάνει όλα τα research, αυτή η νέα προσθήκη είναι άχρηστη για εσάς και δεν χρειάζεται να κάνετε ποτέ αυτά τα missions. Το research για κάθε mission που κάνετε το αυξάνει σε ταχύτητα κατά 10%, οπότε να έχετε στο νου σας και αυτό. Τώρα η δεύτερη προσθήκη είναι τα emination deliveries. Αυτά θα σας επιτρέπουν να μεταφέρετε ένα φορτηγό με όπλα που βρίσκεται στο bunker σας και να το πηγαίνετε στο Munition κάθε 48 λεπτά, και από αυτό θα βγάζετε 50.000 κάθε φορά που το κάνετε. Το όχημα, όπως φαντάζεστε, είναι πολύ αργό και θα σας ενοχλούν συνέχεια NPCs που θα σας πυροβολάνε, αλλά δεν έχετε κίνδυνο να σας καταστρέψουν το φορτηγό ή τα supplies, οπότε μη φοβάστε, απλά να είστε προσεκτικοί και όλα θα πάνε καλά. Ανακεφαλαιώνοντας, με βάση όσα είδαμε σήμερα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι αν θέλετε πολλά λεφτά, αυτοί οι τρόποι δεν είναι οι καλύτεροι για να τα βγάλετε. Είτε μιλάμε για το CEO, για το MC, για το nightclub ή το bunker, όλους αυτούς τους τρόπους δεν είναι οι καλύτεροι, αλλά λειτουργούν πιο πολύ σαν βοηθητικές προσθήκες εάν θέλετε να βγάλετε λίγα έξτρα χρήματα, όσο περιμένετε να τελειώσει το cooldown στο Perico Heist ή οτιδήποτε άλλο κάνετε όταν παίζετε. Μιλώντας για το Perico Heist, ετοιμάζω άλλο ένα guide στο οποίο θα σας δείξω ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να βγάλετε χρήματα συνδυάζοντας όλες τις επιχειρήσεις μαζί με το Perico Heist και κάποια άλλα missions. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και γι' αυτό, καθώς έρχεται σύντομα. Αυτό είναι και το σημερινό βίντεο. Είχαμε καιρό να κάνουμε guide, πολλοί ανησυχούσατε και με ρωτούσατε αν θα κάνω. Μην ανησυχείτε, πάντα θα κάνω και πάντα θα βγάζω αυτά τα βίντεο για να σας βοηθάω. Οπότε, αν υπάρχει κάποια άλλη απορία που δεν έλυσα σε αυτό το βίντεο, γράψτε τη μου κάτω στα σχόλια και θα χαρώ πολύ να σας βοηθήσω. Αυτό ήταν και το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι. Άμα ήδη δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε με follow στο Instagram, TikTok, μπείτε στο Discord μου, έχω link και για τα τρία κάτω στην περιγραφή όπως πάντα. Για την ώρα αυτά από μένα ήμουν ο Comedy Gamer, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.